ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος με τον Αμερικανό ομολογό του Μάικ Πομπέο. Θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ανταποκριτής μας Δημήτρης Φιλιππίδης είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Δημήτρη, καλησπέρα. Χρήσατε, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει σε λίγα λεπτά η συνάντηση του Νίκου Κοντιά με τον Αμερικανό ομόλογο του Μάικ Πομπέο στην Ουάσιγκτον στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συζητήσεις με τον κύριο Πομπέο θα εστιαστούν σε θέματα δημερού συνεργασία αλλά και σε ζητήματα περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση βεβαίως στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τα ελληνοτουρκικά και την έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας, το κυπριακό και βεβαίως την πορεία των διαπραγματεύσεων για την ονομασία των Σκοπίων. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε και η συνάντηση του κ. Κοντιά με τον βοηθό Υπουργό Εξωτερικών κ. Wesley Chelonneau. Αύριο ο κ. Κοντιά θα συναντηθεί με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Προέδρου John Bolton, ενώ θα έχει επίσης και επαφές με τα ηγετικά στελέχη τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής, ενώ θα παραβρεθεί και στο συνέδριο της ΨΕΚΑ, εκεί όπου θα έχει την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με κορυφαία στελέχη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Τέλος, την Τετάρτη, ο κ. Κοντζιάς θα συναντήσει στη Νέα Υόρκη τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, με το Κυπριακό και το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντα. Και βεβαίως, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζονται οι επαφές του κ. Κοντζιά με την τριμερή, με τη συμμετοχή βεβαίως από του κ. Μάτσι Νίνη και του Υπουργού Εξωτερικών των Σκοπίων, κ. Νικόλα Δημητρόφ. Μάλιστα. Θα τα λέμε συχνά πυκνά αυτή την εβδομάδα, Δημήτρη. Θα είμαστε σε